από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα το πρωί, η έντονη βροχόπτωση, η οποία ξεπέρασε τα 150 χιλιοστά βροχή, δηλαδή τους 150 τόνους στο στρέμμα, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες της περιοχής και κυρίως στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Στην περιοχή των Φιλιατών που βρισκόμαστε, εδώ στα θερμοκήπια του κυρίου Μιχαλακόπουλου Κώστα, στο Γιάννη το Λιγουνό, στον Ασημακόπλο, στον Αλεξόπλο το Σωτήρι και γενικά στην ευρύτερη περιοχή, πλημμύρισαν τα θερμοκήπια από τις πολλές βροχές και γι' αυτό και είναι ανάγκη άμεσα να καταγραφούν αυτές οι ζημιές, διότι η παραγωγή δεν είναι ότι έπαθαν ζημιά στην καλλιέργεια, χάνουν και ολόκληρη την καλλιεργητική περίοδο, διότι θα αναγκαστούν σε πολλές περιπτώσεις να βρουν φυτά, να ξαναφυτέψουν, αλλού να μην μπορούν να καλλιεργήσουν τα θερμοκήπια και με μεγάλη οικονομική επιβάρηση. Στην περιοχή των Γραλιάνων τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα. Περισσότερα από 30 με 40 στρέμματα θερμοκήπια κατεστράφησαν ολοσχερώς, το 100% της καλλιέργειας, το έδαφος παρασύρθηκε από τη δύναμη του νερού, οι πάγιες εγκαταστάσεις στα θερμοκήπια καταστράφηκαν. Εκεί χάθηκε πλήρως η καλλιεργητική περίοδος και η παραγωγή πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση. Συνολικά σε όλη την Τριφυλία, στην περιοχή Φιλιατών και Γαργαλιάνων, περισσότερα από 80 στρέμματα θερμοκήπια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από την βροχόπτωση. Σε περίπου 20 με 30 στρέμματα έχουμε ζημιά στις υποδομές, αλλά έχουμε ζημιά και στις υπαίθριες καλλιέργειες, είτε αυτές είναι σταυρατή, μπρόκολα, κουνουπίδια, λάχανα, είτε μερικές υπαίθριες ντομάτες. Η παραγωγή θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν στον Πελεγά για τη ζημιά στην παραγωγή. Ταυτόχρονα θα ενημερωθεί και είναι ήδη ενήμεροι και αντιπεριφερειάρχης και ο περιφερειάρχης για το ύψος και τη μέγεθος των ζημιών. Θα σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα πρέπει να δούμε και το θέμα των υποδομών στην περιοχή και των χυμάρων και όλης της κατεύθυνσης της ροής των υδάτων ώστε πραγματικά να προστατευτούν οι καλλιέργειες. Είναι μια δύσκολη μέρα για την περιοχή, μεγάλες ζημιές σε δύσκολες συνθήκες. Μάλιστα καταστράφηκαν και ολοκέντρουγα θερμοκήπια που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα με επιδότηση 40% και 50%, και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι κατασκευές οι οποίες αυτοχρηματοδοτήθηκαν από τους ίδιους παραγωγούς θα πρέπει και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τις πιστώσεις για να ξεχρεώσουν τα θερμοκήπια αλλά και να βρουν χρήματα για να συνεχίσουν την δραστηριότητα μέσα στους χώρους θερμοκηπιακούς. Είναι πραγματικά επιτακτική ανάγκη με τη συνεργασία των φορέων να βρεθούν λύσεις για τη διευθέτηση των υδάτων. Ένα. Δεύτερον, γρήγορα να οι παραγωγοί να απευθύνουν στον ΕΡΓΑ που είναι αρμόδιος φορέας και στους Δήμους, στους ανταποκριτές για να υποβάλουν αιτήσεις. Και σε συνεργασία μαζί να τους γεωπόνους της περιοχής να ληφθούν μέτρα για την προστασία των καλλιεργειών όπου είναι δυνατόν μετά τη μεγάλη ποσότητα νερού που παραχωτεύτηκε στα θερμοκήπια της περιοχής. Εσείς πιστεύετε, κύριε Παρασεβόπουλε, ότι αυτές οι ζημίες είναι εύκολες να αποκατασταθούν? Είναι σημαντικό το θέμα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν επενδύσει λεφτά. Ναι. Δηλαδή το κράτος ζητάει λεφτά, ζητάει φόρους, ζητάει 23% ΦΠΑ από αυτούς τους ανθρώπους, 24% ποσό είναι. Όλα αυτά θα πρέπει να στην υπολογίσει το κράτος. Mm. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ούτε μηχανές χρημάτων ούτε τίποτα. Πρέπει να κάνουν να τα βρούνε. Αν δεν παράγουν, πότε θα τα βρούνε? Και επιτέλους η κυβέρνηση πρέπει να το μάθει αυτό, να το καταλάβει. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε τα πράγματα, αλλά αυτό που έχει ακόμα και δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά που λέτε είναι ότι ο κλάδος των κηπευτικών και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών είναι ένας κλάδος αυτοδύναμος και δεν επιδοτείται στην παραγωγική διαδικασία ποτέ. Οι ίδιοι παραγωγοί έχουν το ρίσκο και της διάθεσης των προϊόντων και της παραγωγής σε δύσκολες συνθήκες όπως τώρα. Και πραγματικά, το είπα και προηγούμενα, το ξανατονίζω, φανταστείτε έναν άνθρωπο που το 50% της επένδυσης το οφείλει και το οφείλει όχι στα τραπεζικά ιδρύματα λόγω της έλλειψης ρευστότητα, ο ίδιος σε υποχρεώσεις σε τρίτους όπου έχει εξυπηρετηθεί, ταυτόχρονα να επιβαρθεί με ένα κόστος για τη συνέχιση της καλλιέργειας και για να μπορεί να έχει δραστηριότητα για να ικανοποιήσει, είναι πραγματικά δύσκολα και θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα για τους παραγωγούς αυτούς από τις ζημίες από τα έκτατα αυτά καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ. Γεια σας.